Έχουμε τηλεφώνημα του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο. Αντώνη. Θα επιβεβαιώνεται και εδώ από την Κουμουνδούρο. Ο κύριος Τσίπρας πήρε τηλέφωνο τον κύριο Μητσοτάκη για να τον συγχαρεί για την νίκη του. Βγήκε λίγο από τη σύσκεψη που είναι τώρα σε εξέλιξη ΣΥΑ, όπως μαθαίνουμε. Είναι πάνω ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Καλογύρου. Πριν από λίγο ήρθε ο κύριος Φλαμπουράρης, είναι η κυρία Τσαπανίδου. Και βεβαίως αυτό που περιμένουμε από εδώ και πέρα είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα με το βλέμμα στραμμένο στη διαχείριση αυτής της μεγάλης ήττας και την επόμενη μέρα εν ώψη βεβαίως των επόμενων εκλογών. Ακούς τίποτα άλλο, Αντώνη, από εκεί ως προς τη διαχείριση που σκοπεύει να κάνει ο κύριος Τσίπρας? Υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις, μας έχουν γίνει ήδη γνωστές? Τι λένε? Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο, Σία, γιατί συνεχώς ρωτούμε αν τίθεται κάποιο θέμα για την επόμενη μέρα του κυρίου Τσίπρα, και ως τώρα πρέπει να σου πω ότι οι απαντήσεις που έχουμε πάρει είναι αρνητικές. Όμως παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει τι συζητούν αυτή τη στιγμή πάνω και πώς σκέφτονται ότι μπορούν να διαχειριστούν μια τόσο μεγάλη διαφορά τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σίγουρο, Σία, πως θα ψάξει να βρει ένα αφήγημα για την επόμενη εκλογική μάχη. Και ποιο μπορεί να είναι αυτό το αφήγημα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά και ο χρόνος που απομένει είναι πάρα πολύ λίγος. Mm-hmm. Τα όργανα θα συγκληθούν, θα πούν ό,τι πρέπει να πούν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια απόφαση που πρέπει να ζυγίσουν τα πάντα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως ο καπετάνιος είναι αυτός που τελευταίος αφήνει το καράβι. Όπως λοιπόν, μας έλεγαν, είναι μια δύσκολη νύχτα, είναι μια δραματική νύχτα, είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές, είναι δύσκολο να διαχειρίσουμε αυτό το αποτέλεσμα και όπως πολύ σωστά λες, Αντώνη, υπάρχει και σε ένα μήνα περίπου από τώρα μια ακόμη κάλπη. Να πούμε τις ειδήσεις ότι στις 25 Ιουνίου κατά πάσα βεβαιότητα θα στηθεί η επόμενη κάλπη και όχι στις 2 Ιουνίου και έχουμε ήδη και το συγχαρητήριο τηλεφώνημα Τσίπρα σε Μητσοτάκη πριν από λίγο. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, επειδή τρέχουν οι εξελίξεις. Ξαναλέω, αυτό αφορά όλους μας τους συναδέλφους που βρίσκονται στη στρατηγία των κομμάτων. Μας διακόπτεται αμέσως όταν έχουμε είδηση, όταν έχουμε εξέλιξη. Πάμε στο Γιάννη Καντέλη τώρα, στην Πειραιώς. Σου άκουσες, Γιάννη, έχει λάβει αυτό το τηλεφώνημα. Δεν ξέρω αν το έχετε και από το δικό σας ρεπορτάζ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, αφού δόθηκε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνεται και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της Πειραιώς ότι ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε πριν λίγη ώρα τηλεφώνημα από τον κύριο Τσίπρα, στο οποίο του εξέφρασε ένα σύντομο τηλεφώνημα, όπως μας το περιγράφουν, στο οποίο του είπε τα συγχαρητήρια για την εκλογική νίκη απόψε. Προφανώς δεν ήταν και μια στιγμή για πολλά λόγια, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εδώ μπορεί να ακούμε διαρκώς κορναρίσματα, πανηγυρισμού. Στην άλλη πλευρά είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Περιμένουμε και σε λίγη ώρα, Σία, μέσα στα επόμενα λεπτά, μένει να δούμε πόσα θα είναι αυτά, να κατέβει ο κ. Μητσοτάκης στο ισόγειο της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που έχει στηθεί το βήμα και το background για να κάνει την δήλωση για τις εκλογές. Μας λένε συνεργάτες του ότι αυτό δεν θα αργήσει, αλλά μένει να το δούμε στην πράξη. Και να πούμε ότι έχουμε και από το ρεπορτάζ μας τα βασικά συστατικά, τα βασικά σημεία του μηνύματος του κ. Μητσοτάκη, να τα επαναλάβουμε. Γιάννη. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης θα προφανώς θα ευχαριστήσει το εκλογικό σώμα για αυτό το αποτέλεσμα, για αυτή την στήριξη, για την στήριξη στην πρότασή του για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η φράση, Σία, προδιαγράφει και τις εξελίξεις για την συνέχεια, τις οποίες αναμένεται να περιγράψει στην δήλωσή του ο κύριος Μητσοτάκης, που ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει αυτή την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Την οποία φαίνεται ότι ζητούν οι πολίτες, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διερευνητικές εντολές, με τις πληροφορίες να λένε ότι προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα πάρει τη διερευνητική εντολή από την κυρία Σακελαροπούλου λειτουργώντας θεσμικά. Ωστόσο, αυτή δεν θα έχει περιθώρια συνεργασίας, γιατί είναι διαφορετική η εντολή των πολιτών, όχι για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα, πιθανότητα θα ενημερώσει τηλεφωνικά για την πρόθεσή του τους πολιτικούς αρχηγούς. Γιάννη, θα ξανάρθουμε όταν θα έχουμε σε λίγα λεπτά, όπως μας λες, και την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.